Το πρώτο κομμάτι πάει στην εταιρεία, το δεύτερο στον πρόεδρο. Και τα υπόλοιπα είχαν τρία φλουριά. Η νέα τηλεόραση Κρήτης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της το βράδυ της Παρασκευής σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί των Χανίων. Με το άχθος της καθημερινότητας να δίνει τη θέση του σε όμορφες σκέψεις, μουσική και τραγούδι. Ο τηλεοπτικός σταθμός που 12 χρόνια τώρα παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων των κριτικών συνεχίζει να προσπαθεί για το καλύτερο και εξελίσσεται ακολουθώντας τις προσταγές των καιρών. Η νέα τηλεόραση στις επάλξεις της ενημέρωσης και της ποιοτικής ψυχαγωγίας προσπαθεί συχνά με δύσκολες συνθήκες να φέρει στο κριτικό, στους κριτικούς τηλεθεατές ό,τι καλύτερο μπορεί από την άποψη των τηλεοπτικών μεταδέσεων. Είναι σημαδιακό ότι σήμερα μπήκαμε και στην τελική ευθεία της ψηφιακής εποχής, που αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε παντού σε όλη την Κρήτη σιγά σιγά πολύ καλή εικόνα, αλλά πέρα από αυτό θα έχουμε και καλό περιεχόμενο. Απλά μόνο να ευχηθώ τη νέα χρονιά που προς τιμή της νέας χρονιάς κόβουμε την πίτα σήμερα, να έχουμε όλη υγεία, καλή διάθεση και δημιουργικότητα για να πάμε ακόμα καλύτερα μπροστά, τόσο η νέα τηλεόραση όσο και όλος ο κόσμος. Υγεία πρώτα απ' όλα, χαρές και αισιοδοξία σε όλο τον κόσμο. Και λεφτά στο τμήμα, στο μάρκετινγκ. Ας έχουμε πρώτα την υγεία και την αισιοδοξία και αυτά έρχονται σίγουρα μετά. Επί 12 χρόνια τώρα η νέα τηλεόραση Κρήτης παραμένει ένας από τους καλύτερους χώρους εργασίας στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Χρόνια πολλά, δημιουργική χρονιά σε όλο τον κόσμο και οφείλουμε να πούμε ότι αυτός ο σταθμός έχει δώσει τον καλύτερό του εαυτό και μιλάω αυτή τη στιγμή για τη διοίκηση, όπου όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει αυτούς τους 52 εργαζόμενους να βρίσκονται στις θέσεις τους και να μην έχουν σε τίποτα να τη ζηλέψουν σε σχέση με όλη την Ελλάδα. Είμαστε όλοι τυχεροί που δουλεύουμε στη νέα τηλεόραση. Ευχόμαστε σε όλους να έχουμε μια καλή χρονιά και το κανάλι μας να πάει ακόμα πιο ψηλά. Με όμορφη διάθεση ευχηθήκαμε σε όλους ό,τι το καλύτερο για τη νέα χρονιά. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε μια καλή δημιουργική χρονιά και κυρίως να τη ζούμε στο κόκκινο, μόνο στο κόκκινο. Χρόνια πολλά. Εύχομαι κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι στη δουλειά μας και ο κόσμος να μας επιβραβεύει γι' αυτό και να έχουμε φέτο μόνο καλές ειδήσεις. Υγεία πάνω απ' όλα. Να είμαστε πιο δημιουργικοί για τους εαυτούς μας, έτσι ώστε να είμαστε και δημιουργικοί στη δουλειά μας και σε ό,τι αφορά το προσωπικό της νέας τηλεόρασης, να ξέρετε ότι ό,τι απασχολεί εσάς, απασχολεί και εμάς. Το παν είναι να πάει καλά η χρονιά για όλο τον κόσμο, που δυσκολεύεται πάρα πολύ και βέβαια στην δυσκολία του αυτή να βρίσκει πάντα ένα αποκούμπι. Παρότι ότι φέρνουμε άσχημα πράγματα στον νου των ανθρώπων, γιατί λένε ότι δεν υπάρχουν καλές ειδήσεις, ελπίζω ο χρόνος για όλους να είναι στην πραγματικότητα γεμάτος καλές ειδήσεις. Ένα κανάλι δεν είναι μόνο αυτοί που φαίνονται και ακούγονται. Εξίσου σημαντικοί είναι εκείνοι που δεν φαίνονται. Αλλά που χωρίς αυτούς είναι αδύνατον να υπάρξει αποτέλεσμα. Τόσο από την πολιτική ενημέρωση, χρειαζόμαστε και λίγο χαλαρή διάθεση. Και πες μη μου κολλάτε πολύ, γιατί θα σας βγάζω άσχημα στην τηλεόραση. Ναι, πολύ σωστά, γι' αυτό. Να τελειώνουμε τις δηλώσεις, γιατί αύριο δεν ξέρω πώς θα βγει στις ειδήσεις. Μια πολύ καλή χρονιά, με υγεία, πάνω απ' όλα. Και θα πεις και καλό καρναβάλι, να διαφημίσεις λίγο το Ρέθυμνο. Καλό, δυναμικό καρναβάλι. Σας περιμένουμε. Μπορεί τα χρόνια να περνούν, αλλά το προσωπικό του σταθμού παραμένει ενωμένο, υπηρετώντας τον σκοπό της έγκυρης ενημέρωσης. Η ομάδα καταφέρνει και παίρνει τα αποτελέσματα που πρέπει. Είναι αίτητη. Το ρόστερ καλό. Το ρόστερ είναι καλό. Και νομίζω ότι στην πορεία θα κατακτήσουμε και άλλους τίτλους και θα ανέβουμε ακόμα ψηλότερα. Δεν έχει φύγει σχεδόν κανένας από το ξεκίνημα του σταθμού και αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία της νέας τηλεόρασης. Είμαστε μια ομάδα που προχωράει και ελπίζουμε και στη νέα εποχή, την ψηφιακή εποχή, να παραμείνουμε πάντα μαζί. Την Παρασκευή, ωστόσο, υπηρετήσαμε με συνέπεια έναν ακόμα σκοπό. Αυτόν της διασκέδασης. Και για του λόγου του αληθές.